Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ελληνική κοινωνία είναι ένα click away μακριά πριν να τους πάρει ο και να τους σηκώσει, καθώς τα μέτρα που έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι τα εξής. Κλείνουν δημοτικά, κλείνουν γυμνάσια λύκεια. Κλείνουν μαγαζιά, ανοίγουν δημοτικά. Κλείνουν θέατρα, ανοίγουν click away. Κλείνουν μουσικές σκηνές, κλείνουν click away. Ανοίγουν μαγαζιά, ανοίγουν γυμνάσια λύκεια. Κλείνουν μαγαζιά, κλείνουν εκκλησίες. Ανοίγουν θέατρα, κλείνουν θέατρα. Ανοίγουν εκκλησίες, κλείνουν εκκλησίες. Κλείνουν διανεμπόριο, κλείνουν click away. Κλείνουν θέατρα, ανοίγουν μαγαζιά, κλείνουν την εστίαση, κλείνουν μαγαζιά που να σας κλείσουν όλους στον Γκουαντάναμο και εμάς το Δαφνί να ησυχάσουμε. Η μεσαία τάξη που ψηφίζει σκληρά δεξιά γιατί στις φαντασιώσεις της ονειρεύεται ότι είναι αστική, παρακαλώ να μετακινήσει το 15ετίας κακόμοιρο αυτοκινητάκι της, γιατί εμποδίζει με τη μίζερη ζωή της τις λιμουζίνες εκείνων που ζουν από τα ψηφαλάκια τους. Κοινώς, μη φας, έχουμε γλαρόσουπα! Συνεχίζοντας τα νέα του ελληνικού υποκόσμου, συγγνώμη, κόσμου, πανηγυρικά αθώος για την υπόθεση Νοβάρτης, κηρύχθηκε ο Βαγγέλας Μαρινάκης. Με τη γραπτή φυσικά στήριξη της άλλης μαφίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μυρίζομαι δουλίτσες από τα τσουποτά αγόρια, με το καλό βρε! Και κάπου εδώ, απευθύνω προσωπική πρόσκληση. Δεύτε πάντες οι πιστοί να αγωνιστούμε για το διαχωρισμό Θεού και παπάδων. Μπας και σώσουμε το Θεό. Αν μας ακούς Θεούλη μου, μη ρίξεις πάλι μετεωρίτη, θα είμαστε καλοί δεινόσαυροι. Στα τελευταία μας νέα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδηδος, ο οποίος με λίγο παραπάνω θράσος και ανηθικότητα από ό,τι ταιριάζει σε κάποιον ο οποίος τρέφεται από τα μισθά μας. Δεν θα είναι τα μισθά! Δήλωσε για τον κατήφορο που έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άδωνης Γεωργιάδηδος, ατομικά την παίρνω. Σύσσωμη η προαναφερθήσα μεσαία τάξη δήλωσε ότι ναι, μπορεί να πάρει τα κλειδιά τους και να τα βάλει στο μέγα του!